Πας ο υψών εαυτών ταπεινωθήσετε, ο δε ταπεινών εαυτών υψωθήσετε. Με την ευλογία του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου μας, κυρίου Ιωστίνου, και με τις ευχές των πατέρων του ναού μας, θα προσπαθήσω, αδελφοί μου, να μεταφέρω μερικά μηνύματα από τη σημερινή Ευαγγελική περικοπή. Πολλές ειδήσεις ακούμε, ειδικά αυτόν τον καιρό. Ειδήσεις εν πολλής δυσάρεστες, ειδήσεις για κακοποίηση ανθρώπων και παιδιών, γυναικών. Βλέπουμε με αγωνία, περιμένουμε να ακούσουμε την είδηση πόσοι νόσησαν, πόσοι διασωληνώθηκαν, πόσοι πέθαναν από τη λοιμώδη νόσο και τόσες και τόσες ειδήσεις. Αλλά σήμερα όμως ακούγεται και μια άλλη είδηση. Μια είδηση θα λέγαμε ευχάριστη. Ποια είδηση? Ότι σήμερα ανοίγει το Τριώδιο. Αλλά κατά παράξενο τρόπο αυτή η είδηση ακούγεται και από την Εκκλησία, από εκκλησιαστικούς κύκλους, αλλά ακούγεται όμως και από κοσμικούς κύκλους. Ανοίγει το Τριώδιο, λένε οι κοσμικοί άνθρωποι που δεν έχουν καμία σχέση με την Εκκλησία. Ανοίγει το Τριώδιο, λέγει και η Εκκλησία μας. Υπάρχουν δύο Τριώδια? Όχι, αδελφοί μου. Ένα είναι το Τριώδιο, το Τριώδιο της Εκκλησίας, και πάντα, όπως πάντα, ο Σατανάς κάνει το δικό του το αντιτριώδιο. Και έτσι, ο μεν κόσμος λέει, ανοίγονται οι πύλες, ανοίγονται οι πόρτες. Ποιες πόρτες? Των νυχτερινών κέντρων, οι πόρτες που γίνονται οι ασυδοσίες, οι πόρτες που γίνονται τα εγκλήματα, ανοίγονται οι πόρτες για καρναβάλια, ανοίγονται οι πόρτες της παρανομίας, ανοίγονται οι πόρτες γενικά της αμαρτίας. Και μάλιστα ανησυχούν, μήπως λόγω κορονοϊού δεν έρθει κόσμος να μπει μέσα σε αυτά τα κέντρα να διασκεδάσει. Από την άλλη πλευρά, πάλι η Εκκλησία μας λέει, ανοίγονται οι πόρτες της μετανοίας, άνοιξόν μου πύλας ζωοδότα. Ψάλλουμε. Ανοίγονται οι πόρτες της μετανοίας και να μπούμε και να γιορτάσουμε αυτό το Τριώδιο. Τι είναι το Τριώδιο λοιπόν το εκκλησιαστικό? Αδελφοί μου, πρώτα Τριώδιο είναι ένα περισπούδαστο βιβλίο, το οποίο υπάρχει και στο Αναλόγιο, μέσα στην Αγία Τράπεζα. Υπάρχει το εκείνο το οποίο μιλάμε ότι είναι το Τριώδιο. Περιέχει πνευματικές οδές και ύμνους που ψάλλονται όλη αυτή την περίοδο του Τριωδίου. Αλλά Τριώδιο όμως είναι μια μεγάλη εκκλησιαστική περίοδο της Εκκλησίας μας, η οποία αποτελείται από 70 μέρες. Αρχίζει σήμερα που με την παραβολή του Τελώνου και του Φαρισαίου και τελειώνει το Μεγάλο Σάββατο. Αρχίζει σήμερα ακούγοντας τη σπρακτική φωνή του Τελώνου, ο Θεός ηλάστη τίμιο το αμαρτωλό και λέει σώμε, και τελειώνει το Μέγα Σάββατο το πρωί, όταν ο ιερεύς μέσα στο ναό, πετώντας τα βάγια, λέει «Ανάστα ο Θεός, κρίνον την γην». Τριώδιο λοιπόν χωρίζεται πάλι σε τρεις ημιπεριόδους. Η πρώτη περίοδος είναι οι τέσσερις πρώτες Κυριακές, του Τελώνου και του Φαρισαίου, του Ασώτου η επόμενη, επίσης μετά τον Απόκριο και της Τυροφάγου. Και μετά από τις τέσσερις αυτές Κυριακές μπαίνουμε στο στάδιο των αρετών. Μπαίνουμε στην περίοδο της Μεγάλης Τεσσαρακοστής και σε συνέχεια θα πούμε η τρίτη περίοδος, η περίοδος της Μεγάλης Εβδομάδος, όπου θα συμμετάσχουμε στα πάθη του Κυρίου μας και μετά στην Ανάστασή Του. Επομένως, Τριώδιο ίσον δάκρυα, Τριώδιο ίσον προσευχή, Τριώδιο ίσον μετάνοια, Τριώδιο ίσον χαιρετισμοί της Παναγίας, Τριώδιο ίσον ψυχή μου, Ανάστη καθέβης. Τριώδιο είναι σήμερα κρεμάτι επί ξύλο. Αυτό το Τριώδιο καλούμαστε να εισέλθουμε και να γιορτάσουμε, αδελφοί μας. Αλλά επειδή όμως ρίζα όλων των κακών είναι η υπερηφάνεια, ο εγωισμός, η αλαζονία, και ρίζα όλων των αρετών είναι η ταπείνωση, γι' αυτό και η Εκκλησία μας προς Θεός σήμερα, πρώτη μέρα του Τριωδίου,
προβάλλει την παραβολή του τελώνου και του φαρισαίου. Μην ξεχνάμε ότι η υπερηφάνεια έδιωξε τους πρωτοπλάστους από τον παράδεισο. Μην ξεχνάμε ότι η υπερηφάνεια έκανε το καλύτερο τάγμα του ουρανού, το πιο φωτεινό του ιοσφόρου, το έριξε στην κόλαση. Μην ξεχνάμε ότι αυτή η υπερηφάνεια διέλυσε τους ανθρώπους κτίζοντας το πύργο της Βαβέλ για να φτάσουν το Θεό. Αυτό τότε τους μοίρασε με τις γλώσσες ο Κυριός μας. Ενώ αντίθετα η ταπείνωση είναι εκείνη η οποία υπεριψώνει πνευματικά τον άρρωστο. Εξάλλου μην ξεχνάμε ότι και ο Κύριος μας στην επιτόρως ομιλία, την πρώτη ομιλία του πάνω στο όρος, που αν θυμάστε αναφέρει τους 9 μακαρισμούς. Μακάρι η πτωχή το πνεύμα, μακάρι οι ελεήμονες, μακάρι η καθαρή την καρδία. Από τους 9 αυτούς μακαρισμούς, ο πρώτος μακαρισμός είναι μακάρι η πτωχή το πνεύματι. Βέβαια, εδώ εσφαλμένος, πολλοί νομίζουν ότι η πτωχή το πνεύματι είναι η κουτή, είναι η ολιγόμυαλη. Όχι, αλλά πτωχή το πνεύματι αυτός που έχει ταπεινό πνεύμα, είναι ταπεινός στο μυαλό. Διότι μπορεί να είσαι ταπεινός στα λόγια, στο στόμα, στις πράξεις σου. Αν δεν είσαι ταπεινός στο μυαλό, τότε από εκεί πηγάζει η αρετή, μεγάλη αρετή της ταπεινώσεως. Και όπως πολύ καλά λέει ο Ιερός Χρυσόστομος, λέει, κοιτάξτε, λέει, από τους 9 μακαρισμούς, μόνον ένας μιλάει, ο πρώτος μιλάει ότι μακάρι η πτωχή το πνεύματι, ότι αυτόν εστί η βασιλεία των ουρανών. Όλοι οι άλλοι μακαρισμοί υπόσχονται ως μια αμοιβή μελλοντική. Μακάρι, λέει, η καθαρή την καρδία, ότι αυτοί των Θεών θα τον δούνε, όψονται. Μακάρι, λέει, και όλοι θα παρακληθούν, παρακληθήσονται, ότι θα ελεηθήσονται οι ελεήμονες μελλοντικά. Ο μόνος μακαρισμός που από τώρα δίνει την αμοιβή είναι το μακάρι η πτωχή το πνεύματι, ότι αυτοί θα ζήσουν τη βασιλεία των ουρανών και την σνάη ζωή, αλλά αρχίζει η βασιλεία των ουρανών να γεύονται τα δώρα της βασιλείας των ουρανών από εδώ στη γη. Και έτσι ο Κύριος και σήμερα σαν πρώτη μέρα του Τριωδίου μας βάζει την παραβολή του τελών και του Φαρισαίου. Άνθρωπε δύο ανέβησαν εις το ιερόν προσεύξαστε, ο εις Φαρισαίος και ο έτερος τελώνης. Άνθρωποι δύο, καλά, μόνο δύο ανέβηκαν στον ιερό για να προσευχηθούν. Όχι, αδελφοί μου, αλλά ο Κύριος στις παραβολές μας πάντα βάζει δύο, γιατί ο κόσμος χωρίζεται σε δύο στρατόπεδα. Την επόμενη Κυριακή του Ασώτου θα ακούσουμε ότι άνθρωπός είχε δύο ιούς. Πάει για δύο μιλάει. Γιατί? Διότι ή θα είμαστε με τον Χριστό, ή θα είμαστε με την Εκκλησία, ή δεν θα είμαστε με την Εκκλησία. Δύο δρόμοι υπάρχουν. Δεν υπάρχει τρίτος ενδιάμεσος δρόμος. Ανέβησαν, λέει, στο ιερόν. Ανέβησαν. Πραγματικά, ο Νόσος Σολομώντος είχε κάτι σκαλοπάτια να ανεβεί. Αλλά υπήρχαν όμως και άλλοι ναοί, οι οποίοι ήταν ισόγειο, στο ισόγειο. Ήταν άλλοι σε κατακόμβη. Αυτό τι σημαίνει το ανέβησαν? Ανέβησαν, αδελφοί μου, ότι όποιος πηγαίνει, έρχεται στον ναό, ανεβαίνει πνευματικά. Ερχόμαστε για να ανεβούμε πνευματικά. Και γιατί ανεβαίνει, γιατί ερχόμαστε στην Εκκλησία, λέει ο Χριστός, προσεύξαστε. Για να προσευχηθούν ανέβηκε ο Φαρισαίος και ο τελώνης. Αλλά για μας όμως τους χριστιανούς, αυτή η ανάβαση, αυτή η προσέλευση στον ναό έχει και ένα επιπλέον δώρο, ότι δεν προσευχόμαστε μόνο, αλλά συμμετέχουμε και στο μυστήριο της Θείας Μεταλήψεως. Παίρνουμε το Χριστό μέσα στην καρδιά μας, μέσα στην ψυχή μας. Και αρχίζει ο Κύριος μας παρουσιάζει την προσευχή του Φαρισαίου με λίγα λόγια και την προσευχή του τελώνου. Και λέει, χριστιανέ, δες τις δυο προσευχές και σύγκρινε τον εαυτό σου. Αν κάνεις προσευχή, δες η προσευχή δική σου με ποιον από τον δυο προσευχή ταιριάζει, μοιάζει. Τι κάνει ο Φαρισαίος? Αρχίζει, ο Θεός ευχαριστώσει.
Πάρα πολύ καλά. Πολύ καλά αρχίζει. Έτσι πρέπει να αρχίζει η προσευχή κάθε ανθρώπου. Να αρχίζει με ευχαριστία στο Θεό. Αλλά ο Φαρισαίος όμως, γιατί ευχαριστούσε το Θεό, γιατί είπε ο Θεός ευχαριστώσει? Μήπως επειδή ο Θεός του χάρισε την υγεία του? Όχι. Μήπως είπε ευχαριστώ για τα πλούσια δώρα τα οποία δίνει ο Κύριος? Όχι. Μήπως είπε ευχαριστώ διότι τον φυλάει μακριά από αρρώστιες και το έδωσε θέση με την κοινωνία? Όχι. Αλλά ευχαριστώ Θεό διότι λέει ουκ ημι ως περ η λυπή των ανθρώπων, άρπαγες, κλέφτες, ληστές. Δηλαδή αρχίζει το κατηγορητήριο εναντί όλων των ανθρώπων. Και βλέπουμε, αδελφοί μου, μερικές φορές και εμείς, αντί ερχόμαστε στην εξομολόγηση, αντί να μιλήσουμε για τα αμαρτήματά μας, μιλάμε για τους άλλους, σαν τον Φαρισαίο. Και τελικά, αναφέρει στην προσευχή του τις αρετές του. Λες και ο Θεός δεν ξέρει τις αρετές κάθε ανθρώπου. Και όχι μόνο τις αρετές, αλλά και τις αμαρτίες του. Και από όλες τις αρετές της Εκκλησίας διάλεξε μόνο δυο. Και μάλιστα διαστραμμένες. Ή μίλησε για νηστεία. Κύριε, νηστεύω δυο φορές το Σαββάτο, την εβδομάδα. Πράγματι, οι Φαρισαίοι νηστεύαν Τρίτη και Πέμπτη. Τρίτη γιατί η μέρα που πήγε, ανέβηκε στο όρος Σινά ο Μωυσής να πάρει τις εντολές. Και την Πέμπτη όταν κατέβαινε από το όρος Σινά με τις εντολές. Αλλά και η δεύτερη αρετή την οποία επικαλείται ο Φαρισαίος είναι ότι αποδεκατώ πάντα ως ακτώμε. Κάνω ελεημοσύνη. Και κοιτάξτε τώρα εκεί πέρα μια παραφροσύνη. Τι έκανε ο Φαρισαίος, τι κάνανε οι Φαρισαίοι? Βάζανε στις γλάστρες, βάζανε μερικά μυρωδετικά, κάτι κείμενο, κάτι άνοιτο, και από αυτά τα οποία έπαιρναν από τις γλάστρες, το 1/10 το έδωναν στην εκκλησία, το έκαναν ελεημοσύνη. Και ήταν σύμφωνοι με τη συνείδησή τους ότι εκτηρούν το Μωσαϊκό νόμο, ότι είναι μαζί με το Μωσαϊκό νόμο. Ενώ η Εκκλησία λέει όχι να αποδικατήσεις το 1/10 όσα θα αποκτήσεις, Φαρισαίε, αλλά να δίνεις και από αυτά που έχεις, τα οποία δεν τα δίνεις. Και μετά λοιπόν βλέπουμε την προσευχή του τελώνου, σχημένος σε μια άκρη του ναού, να χτυπάει το στήθος του και να λέει ο Θεός ηλάσσε τι με το αμαρτωλό και να με ελεήσεις. Για το ερώτημα, γιατί χτυπάει το στήθος του? Γιατί δεν χτυπάει τα χέρια του? Γιατί δεν χτυπάει το κεφάλι του και χτυπάει το στήθος του? Λένε αδερφοί μου πατέρες ότι το στήθος είναι η καρδιά, η οποία η καρδιά είναι η έδρα όλων των συναισθημάτων και από εκεί ξεπηδούν και οι αμαρτίες μας και η αγάπη μας και η ερεμοσύνη μας και οι αρετές. Αδελφοί μου, ο Κύριος καταλήγει ότι όταν μπήκαν ο Φαρισαίος και ο τελώνης και όταν βγήκανε, δικαιωμένος βγήκε μόνον ο τελώνης. Αδελφοί μου, αυτή είδα σας έδειξα, ο Κύριος μάλλον μας έδειξε πώς πρέπει κανείς να προσεύχεται και τι να λέει στη προσευχή του. Θυμηθείτε, ο τελώνης δεν απαρρίθμισε όχι μόνο αρετή, αλλά ούτε και τις αμαρτίες του. Τις ξέρει ο Θεός και τον προσέχει ο Θεός και τα γνωρίζει όλα. Αλλά πρέπει όμως να έρθουμε στο μυστήριο της Ιεράς Μετανοίας και εξομολογήσεως και να τα εξομολογηθούμε. Νομίζουμε εμείς οι χριστιανοί πολλές φορές, νομίζουμε κάνουμε σαν τον Φαρισαίο ότι είμαστε οι καλύτεροι χριστιανοί από όλους τους άλλους. Και μάλιστα λένε μερικοί, μα τι να κάνω, να πάω μέσα στην εκκλησία εκεί μέσα που είναι όλοι οι υποκριτές και τα λοιπά. Τι να κάνω, όλοι πέρα είναι άχρηστοι. Εγώ είμαι ο καλύτερος χριστιανός. Κάποιος ιερέας έξω από την εκκλησία του έγραψε μια πινακίδα. Να πήγε όποιος πλησιάζει να τη διαβάζει. Τι έγραφε η πινακίδα που έγραψε ο ιερέας? Λέει, αν δεν μπορείς να μπεις μέσα στο ναό επειδή πιστεύεις κατά λάθος ότι όλοι όσοι είναι μέσα είναι υποκριτές, μη φοβάσαι, μην ανησυχείς, μπες μέσα, χωράει ένας ακόμη. Γιατί εσύ δηλαδή είσαι ο μεγαλύτερος υποκριτής. Αδελφοί μου, ας προσπαθήσουμε αυτήν την περίοδο του Τριωδίου, ας προσπαθήσουμε να ομοιάσουμε με τον τελώνη. Αρχίσουμε να αποκτήσουμε τη μεγάλη αρετή
της ταπεινοφροσύνης, να γίνουμε ταπεινοί, τίποτε δεν είμαστε. Τι όσα πτυχία και αν πάρουμε, όσο και αν μορφωθούμε, όσα λεφτά και να αποκτήσουμε, αν δεν έχουμε Χριστό μέσα στην καρδιά μας, αν δεν υπάρχει ο Χριστός μέσα στη ζωή μας, δεν κατορθώσαμε τίποτα, αδελφοί μου. Να μην ξεχάμε ποτέ ότι ο ταπεινών εαυτόν υψωθήσεται. Ο ταπεινός, ο Κύριος θα τον υψώσει και θα τον ανεβάσει στη Βασιλεία των Ουρανών, που εύχομαι σε όλους. Αμήν.